Το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία υπευλήθη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και 75 βουλευτές της κοινοβουλευτικής του ομάδας, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής. Ψήφισαν συνολικά 280 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 127 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 153 βουλευτές. Παρόν δεν υπάρχει. Συνεπώς, η πρόταση δυσπιστίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται. Στο σημείο αυτό έχω να κάνω μια ανακοίνωση.